Το μήνυμα της γέννησης του Θεάνθρωπου ζέστανε τις καρδιές των κριτικών, οι οποίοι έσπευσαν στους ιερούς ναούς και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία και αγάπη. Και ειρήνη πάνω απ' όλα. Ο κόσμος πιστεύει στο Θεό, στο Χριστό, σε όλους τους Αγίους, πηγαίνει στην Εκκλησία, γιατί είναι και η ελπίδα μας, η σωτηρία μας. Η γέννηση του Θεάνθρωπου ας φωτίσει όλους μας τις καρδιές, την ψυχή μας και γενικά τη ζωή μας. Έγινε η λειτουργία νωρίς βέβαια σήμερα, για να μπορέσουν να λειτουργηθούν κι εμείς. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Και στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά συνέρευσε πλήθος κόσμου. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Είναι η γέννηση του Σωτήρα του Χριστού που μας έστειλε ο Θεός μας. Είμαστε προνομιούχοι εμείς οι Έλληνες που έχουμε αυτή την παράδοση τη θεολογική και τη χριστιανική και έχουμε την τύχη και συνεχίζουμε και ακολουθούμε αυτά τα οποία μας έχουν διδάξει οι γονείς και οι παππούδες μας. Να έχουμε ζωή και χαρά και οι νέοι να βρίσκουν δουλειές. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα. Να μας ελεγήσει χάρη στο Θεού και να μας ευλογεί και να σκεπάζει τη ζωή μας και την εκκλησία μας και την οικογένειά μας και την υπηρεσία μας, την εργασία μας. Να σταθούμε στην ουσία των Χριστουγέννων, το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Και να λαμπρύνετε την εκκλησία μας όχι μόνο με το τι θα κάνουμε, με το τι θα ζήσουμε, με το τι θα διασκεδάσουμε, αλλά κυρίως να καταλαβαίνουμε το νόημα και το μήνυμα και την ουσία των Χριστουγέννων ως τη γέννηση του Χριστού για εμάς τους ανθρώπους και τη σωτηρία μας στον κόσμο αυτόν. Πολίτες γέμισαν την ψυχή τους με πίστη, αντάλλαξαν ευχές αγάπης και με τη φλόγα της ελπίδας να ανθίζει για ένα καλύτερο αύριο. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είστε καλά κι εσείς και με το καλό να μας έρθει και το 2020. Ευχές αγάπης λοιπόν σήμερα. Για όλο τον κόσμο, υγεία και χαρά. Ανακηρύσσομαι το έτος 2020. Έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και οφειλετικής μερίμνης δια την νεολαία. Στις αληθινές αξίες της ζωής και στα μηνύματα αγάπης που φωλιάζουν στις καρδιές μας, αναφέρθηκαν πιστοί. Εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη και χαρά. Μόνο όμορφα νέα και ειρήνη.